Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι ανησυχητικό, θέλω να σας πω. Βλέπετε ήδη τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον επικεφαλής στο χαμόγελο του παιδιού. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας. Διαβάζω ένα δελτίο τύπου, το οποίο και κινητοποιηθήκαμε, η αλήθεια είναι. Το οποίο δελτίο τύπου από εσάς, από το χαμόγελο του παιδιού, έχει τίτλο «Ιδιαίτερα ανησυχητικά οι αυξημένες κλήσεις από παιδιά στο πρώτο εξάμηνο του 2021, στις γραμμές που διατηρείται». Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Καταρχάς ανακοινώσαμε τα στατιστικά του εξαμήνου, ναι, που μέσα σε αυτά τα νούμερα, καμιά φορά είναι ψυχρά, αλλά δείχνουν και το πειραματικές διαστάσεις. Βλέπουμε αυτοκτονικό ιδεασμό, αύξηση 249% στις κλήσεις που διαχειριστήκαμε στη γραμμή για τα παιδιά. Δηλαδή 116, παιδιά 111. Τα οποία παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε ότι σκέφτομαι να αυτοκτονήσω. Τηλέφωνο, χρησιμοποιούμε μια άλλη μέθοδο του chat, που τα παιδιά δεν θέλουν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο τις περισσότερες φορές. Ναι. Χρησιμοποιούν αυτή τη γνωστή μέθοδο με το κινητό. Μέσα από το Facebook, όπου η Facebook Αμερικής μας ενημερώνει αμέσως, σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό έγκλημα, και άμεσα κινητοποιούμε τα, προκειμένου να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Μιλάμε ένα σχεδόν κάθε μέρα. Ένα παρά ένα κάθε μέρα παιδί έφηβο, ο οποίος δηλώνει αυτοκτονικό ιδεασμό. Οι κλήσεις που διαχειριστήκαμε και αφορούν διαταραχές, αναπτυξιακές, προσωπικότητα και άλλα που έχουν να κάνουν με τις παράλληλες απώλειες της πανδημίας. Τις επιτόπιες παρεμβάσεις που κάναμε για παιδιά που ήταν σε κίνδυνο από 0 έως 6 χρονών, 64%. Τις επιτόπιες παρεμβάσεις για παιδιά που δεν τρέχαν άμεσα κίνδυνο, 26%. Αυτά όλα είναι 24 ώρες λειτουργίας του χαμόγελου σε συνεργασία με την εισαγγελία, με την αστυνομία και τις αρχές. Και κλήσεις για κακοποίηση. Κλήσεις για κακοποίηση, οι οποίες αφορούν κακοποίησεις, τις γνωστές κακοποίησεις, όχι όμως η σεξουαλική. Εδώ δεν μιλάνε, εδώ εμένει μυστικό και καλά κλεισμένο. Είχαμε για 700 παιδιά περίπου αναφορές για κακοποίηση, παραμέληση, και πολύ λίγες για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση, και φαίνεται το 41% αύξηση αυτών των επωνύμων και ανωνύμων, ενώ είναι τα ποσοστά της σεξουαλικής πάρα πολύ μικρά. Και εδώ ανησυχούμε, γιατί η πραγματικότητα, η δημοσιοποίηση από τα στοιχεία που εσείς μέσα από τη δημοσιότητα βγάζετε, είναι ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Άρα δεν μιλάνε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάνε, έχει αυξηθεί, ναι, η παραβατικότητα των παιδιών, νέων. Βλέπουμε, και το βλέπουμε και στη δημοσιότητα, αλλά το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, όπου παιδιά, ένας από τους λόγους που βρίσκονται σε φρίκη, είναι εκτός των άλλων, έχουν και το bullying, έχουν και κάποιες, δεν μου αρέσει ο χαρακτηρισμός, συμμορίες παιδιών, γιατί δεν συνάδει με την παιδική ηλικία, την εφηβική. Κορίτσια που εμποδίζουν, και έχουμε κλήσεις από γονείς που τα παιδιά τους δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, γιατί υπάρχει κάποια στην πλατεία, κάποια κορίτσια που τα χτυπάνε κλπ. Έχει αυξηθεί η βία πάρα πολύ. Η ενδοοικογενειακή βία στη συνεργασία. Εσείς κάνετε μια καταπληκτική δουλειά 25 χρόνια τώρα, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Κοιτάξτε τα στατιστικά στοιχεία. Και προφανώς πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με την πολιτεία σε άλλο επίπεδο για να ληφθούν άλλες δράσεις. Αυτό κάνουμε. Προχτές ανακοινώσαμε και την συνεργασία που κάνουμε με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής, με την αστυνομία, στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, το κομμάτι που μας αναλογεί εμπειρικά, και γι' αυτό το λόγο αυξήθηκε 1000% οι κλήσεις που λάβαμε από γυναίκες θύματα, οι οποίες βέβαια παραπέμπουμε και συνεργαζόμαστε με το 15900, που είναι η γραμμή για τις γυναίκες που υφίστανται βία. Γυναίκες, ναι. Ενώσαμε δυνάμεις, δεν υπάρχει άλλη. Κύριε Κούτρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να συνεργαστούμε. Εννοείται, κύριε Γιαννόπουλε. Από το να στηρίξουμε εμείς τους θεσμούς. Εννοείται, πρέπει να. Από το να στηρίξουμε τους θεσμούς. Πρέπει από εσάς αρχή, γιατί πραγματικά επιτελείτε σπουδαίο έργο, να υπάρξει ένα τείχος προστασίας και στα παιδιά και στις γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.